Σεβασμιότατα, λυπή πάντες όλοι. Τι είχε αγαθεί εδώ και την παρούσα περιφερειακή αρχή να ξεκινήσει αυτό το έργο και να το ολοκληρώσει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προϋπήρξαν από το 22 μια σειρά από αιρετούς και μη, οι οποίοι εκοπίασαν, έβαλαν τη θεά ουσία τους, το σχεδίασαν, όπως μου έλεγε ο κύριος πρώην έπαρχος, από το 22, από το 2 που ξεκίνησε, μέχρι την κυρία Καλογύρου το 18 που ενέκρινε τα πάντα και μέχρι το 20 που εμείς με τον έπαρχο, τον τότε, τον κύριο Βλάτα, με τον πρόεδρο, τον Γιάννη, τον τότε, σχεδιάσαμε να ξεκινήσει το έργο και να ολοκληρωθεί. Ενθυμούμε στην πορεία του έργου πόσες δυσκολίες συναντούσαμε με παροδίους οι οποίοι είχαν διάφορα αιτήματα, αλλά τα λύσαμε, αλλά δεν τα λύσαμε. Πάντα στα οδικά έργα υπάρχουν θέματα που παραμένουν, αλλά βέβαια το όφελος overall είναι θετικό το έργο, σε ένα έργο. Θυμάμαι εδώ την κυρία είχε κάποιο θέμα με τη χάραξη της οδού, είχαμε ατέρμονες συζητήσεις, όσο μπορέσαμε ικανοποιήσαμε τα αιτήματα, δεν είναι πάντα δυνατά. Διότι και εύκολη απάντηση της περιφερειακής αρχής ή της κάθε αρχής είναι όταν ανιρτήθη η τελική χάραξη της οδού, δεν διατυπώσετε τότε τις αντιρρήσεις σας. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε διάθεση ό,τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα για να βοηθήσουμε. Αυτό το έργο πιστεύω, επειδή και εγώ είμαι μηχανικός και θα αντιλαμβάνουμε, ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τη μεριά αυτή της Λίμνου. Θα βοηθήσει όχι μόνο το Θάνος, το οποίο δεν θα στερηθεί τις διαπερούς κινήσεως. Θα ωφεληθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι θα πηγαίνουν στην ωραία πλατεία για να απολαύσουν το ποτό τους, το φαγητό τους, αλλά ταυτόχρονα θα ωφεληθεί και η παράκτια ζώνη. Είμαι σίγουρος ότι από το πλατή μέχρι εδώ θα ωφεληθούν όλοι και γι' αυτό το επιμείναμε να γίνει αυτό το έργο παρά τις δυσκολίες που συναντούσαμε. Το προσχέσιμο ραντεβού θα είναι στα εγγένεια της οδού Αττικής Δάφνης. Είναι το σχέδιο της περιφέρειας, αυτό θα ολοκληρώσουμε και ελπίζω σύντομο χρόνο να έχουμε την ολοκλήρωση. Την ευλογία σας, σεβασμιότητε, και ειρήνη της πορευομένης σας.